Καλησπέρα σε όλους, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Έχουμε τη χαρά σήμερα να κλείσουμε στην πραγματικότητα με την παρουσίαση της σημερινή μια εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά από webinars της GVRS. Για μια ακόμη φορά φάνηκε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ επιτυχημένη και γίνεται την χάνει πολύ θερμής υποδοχής. Θέλω και εγώ και οι συμμετέχοντες, οι δύο συνάδελφοι που είναι μαζί μου σήμερα, ο κύριος Μαυρικάκης, κυρία Παπαβασιλείου, να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της GVRS που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτή την πολύ πετυχημένη σειρά των webinars με ένα ιδιαίτερο θέμα. Το αντικείμενο του σημερινού webinar είναι το οφθαλμικό τραύμα. Πρόκειται πραγματικά για ιδιαίτερη ομάδα προβλημάτων στην ουσία, που μπαίνει κάτω από τον τίτλο οφθαλμικό τραύμα. Και πρόκειται για προβλήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, τόσο όσο αφορά τη διαχείριση στην αρχική επαφή με τον άρρωστο, όσο και όσον αφορά την χειρουργική αντιμετώπιση. Το βασικό χαρακτηριστικό του οφθαλμικού τραύματος είναι ο απρόβλεπτος χαρακτήρας του. Ο απρόβλεπτος τόσο όσον αφορά την ώρα της εμφάνισης του, και αυτό είναι κάτι που όσοι από τους συναδέλφους δουλεύουν σε νοσοκομεία το ξέρουν πολύ καλά. Ένα οφθαλμικό τραύμα μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή, όλο το 24ωρο, δεν υπάρχει τέμπο που να μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όσο και το απρόβλεπτο όσον αφορά τη μορφολογία του τραύματος, τα χαρακτηριστικά του, τις δομές που περιλαμβάνει και τελικά την έκταση της χειρουργικής παρέμβασης που απαιτείται όταν απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Πρόκειται για καταστάσεις που απαιτούν πολύ προσεκτική και ενδελεχή εξέταση, πολύ προσεκτικούς χειρισμούς, κατάλληλη απεικόνηση όποτε απαιτείται και στις περιπτώσεις που η αντιμετώπιση είναι χειρουργική χαρακτηρίζονται από την ιδιαιτερότητα να χρειάζονται πολλές φορές το σύνολο της χειρουργικής του οφθαλμού για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Μπορεί να υπάρχουν τραύματα που θα απαιτήσουν στο ίδιο μάτι να γίνουν χειρουργικές παρεμβάσεις στο κερατοειδή, στη μύριδα, το πίπιο μημόριο και όλα αυτά για να αντιμετωπιστεί ένας και μόνος τραυματισμός. Αυτό λοιπόν το αρκετά απαιτητικό κεφάλαιο καλούμαστε σήμερα να το συνοψίσουμε μέσα σε ένα webinar μιας ώρας. Έχω, όπως είπα, μαζί μου δύο εκλεκτούς συναδέλφους και οι δύο ειδικοί στον πίστευμα μέρος, στον αμφιλιστοειδή και στη χειρουργική του και οι δύο μετεκπαιδευμένοι για αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυρία Παπαβασιλείου είναι επιμελήτρια Α στον Άγιο Δημήτριο σε Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μαυρικάκης είναι διευθυντής στην κρατική οφθαλμολογική κλινική του Γεννηματά. Θα προσπαθήσουμε σε αυτόν τον χρόνο να καλύψουμε τουλάχιστον τα βασικά και ελπίζω να υπάρχουν ερωτήσεις και να έχουμε λίγο χρόνο στο τέλος να κουβεντιάσουμε με όλους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Μαυρικάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές και τη διαφορική διάγνωση του τραύματος. Κύριε Μαυρικάκη. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνει να παρουσιάσουμε σήμερα, καθώς επίσης και τον καθηγητή τον κύριο Τσιλιμπάρη για το συντονισμό. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιες βασικές αρχές όσον αφορά το οφθαλμικό τραύμα. Και δεν μου κάνει advance. Δεν έχω κάποιο οικονομικό όφελος. Τώρα, κάποια επιδημιολογικά στοιχεία. Είναι γεγονός ότι το οφθαλμικό τραύμα είναι ένα κύριο αίτιο απώλειας οράσεως στον βιομηχανιοποιημένο κόσμο μας. Κάποια στοιχεία επιδημιολογικά από την Αμερικάνικη Εταιρεία Οφθαλμικού Τραύματος,
περισσότερα τραύματα συμβαίνουν στην ηλικία των 30 με 39 ετών με ένα male to female ratio σχεδόν 6 προς 1. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, τα περισσότερα τραύματα γύρω στο 34% ενοχοποιείται ένα αμβλή αντικείμενο που είναι αίτιο για το τραύμα και αυτό ακολουθείται από 20% από αντικείμενο το οποίο είναι αιχμηρό. Επίσης, μπορεί να φανεί παράξενο όμως τα επιδημιολογικά στοιχεία της Αμερικανικής Εταιρείας Οφθαλμικού Τραύματος έχουν δείξει ότι τα περισσότερα τραύματα γύρω στο 42% σημαίνουν στο σπίτι, ενώ αυτό ακολουθείται από το 20% που είναι στην περιοχή της δουλειάς, στις βιομηχανικές περιοχές. Το 2014 δημοσιεύτηκε μια καινούργια ταξινόμηση τραύματος, το οποίο χωρίζει το μηχανικό τραύμα σε τρεις κατηγορίες: τραύματα στα επικουρικά μέρη του ματιού, τραύματα στο βολβό και τέλος ενδοφθάλμιο ξένο σώμα. Τώρα στα επικουρικά μέρη αυτό χωρίζεται σε τραύματα του κόχου, τραύματα των βλεφάρων, της δακρυκής συσκευής, των ιών, ενώ τα τραύματα του βολβού μπορεί να είναι ανοιχτά ή κλειστά, τα ανοιχτά τραύματα μπορεί να είναι φυλαστικά ή ρήξεις, ενώ τα κλειστά να είναι μόλοπες ή μερική φυλάση, ενώ όσο αφορά τα ξένα σώματα μπορεί να είναι ξένα σώματα βολβού τα οποία χωρίζονται σε ενδοβόλβια, σε επιφάνειας, ocular surface foreign body, ή σε τυχώματος, δηλαδή ocular wall foreign body, και τέλος σε ξένα σώματα στα επικουρικά μέρη, όπως ενδοβόλβια στον κόχο ή στο βλέφαρο. Πάμε να δούμε τώρα τα 10 πιο σημαντικά σημεία τα οποία κάθε οφθαλμίατρος, ειδικός ή ειδικευόμενος, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του όταν εμφανιστεί το τραύμα. Σημείο νούμερο 1. Πρέπει πάρα πολύ σημαντικό να αφήσουμε τον ασθενή να μιλήσει. Και να μιλήσει για ποιο λόγο? Να μιλήσει για να βρούμε και να καταλάβουμε ακριβώς με λεπτομέρεια πώς έγινε και ποιες ήταν οι συνθήκες που έγινε αυτό το τραύμα. Ήτανε στη δουλειά και τα κομμάτια αυτά που πετάχτηκαν ήταν από έκρηξη, ήταν από σπασμένο γυαλί, ήταν από επαφή μετάλλου με μέταλλο. Πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, κρίσιμα για την περαιτέρω χειρισμό του τραύματός μας. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε αν ο ασθενής βασικά ιατρικά θέματα, αν έχει αλλεργίες, τι ιατρικό ιστορικό και τι οφθαλμολογικό ιστορικό έχει, καθώς επίσης μην το ξεχνάμε ποτέ πότε ήπιε και πότε έφαγε για τελευταία φορά, διότι θα πρέπει να προγραμματίσουμε χειρουργείο. Σημείο νούμερο 2. Θα πρέπει να δούμε τον ασθενή ως έναν οργανισμό. Δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι ο ασθενής είναι αιμοδυναμικός σταθερός και ότι δεν έχει κάποια άλλα συμπτώματα, σημεία τα οποία είναι ζωτικά για τη ζωή του και την κατάστασή του. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί να εκτιμηθεί και από άλλες ειδικότητες, παθολόγους, καρδιολόγους κτλ. Σημείο 3. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευγενικοί στην εξέτασή μας. Gentle δηλαδή είναι ο όρος. Να μην πιέζουμε το μάτι με δύναμη, διότι αν ο βολβός έχει ρήξει θα επιβαρύνουμε την κατάσταση αυτή. Όπως επίσης μπορεί στην πρώτη φάση να μην πρέπει να κάνουμε υπέρηχο, γιατί το probe θα κουμπίσει πάνω στο μάτι και μπορεί να δημιουργήσουμε περισσότερο πρόβλημα, ή τονομετρία. Σημείο 4. Πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει οπωσδήποτε και να μην ξεχνιόμαστε μέσα στο άγχο μας να δούμε τι συμβαίνει, να δούμε ποια είναι η αρχική οπτική οξύτητα του ασθενούς, καθώς επίσης και να ελέγξουμε τα κορικά. Είναι πάρα πολύ βασικό, η οπτική οξύτητα είναι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα του τραύματος. Θα πρέπει να ελέγξουμε το σχήμα και το μέγεθος των κορικών και να ελέγξουμε και τα κορικά τα ανακλαστικά. Σημείο 5. Αυτοσυγκεντρωνόμαστε και το μάτι αποτελείται και από τα επικουρικά σημεία, δεν είναι μόνο ο βολβός. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε
το βλέφαρο, τις βλεφαρίδες, το βλέφαρο, να δούμε αν υπάρχει κάποιο τραύμα εκεί, τι γίνεται με τους καλθούς, τι γίνεται με το δακρυκό, με τη δακρυκή συσκευή, καθώς επίσης πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε φωτογραφίες, οι οποίες μπορεί να χρειαστούν και κατά τη διάρκεια που ελέγχουμε τον ασθενή για να του δείξουμε ποιο είναι το πρόβλημα, καθώς επίσης και μετά για το πώς ήταν και πώς είναι μετά την επισκευή. Τώρα είναι το σημείο 6, κάποιες φορές είναι δύσκολο να δούμε το βολβό, διότι λόγω του ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλη χύμωση, καθώς επίσης και ίδρυμα, να είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουμε τα βλέφαρα. Σημείο 7, πάρα πολύ σημαντικό, είναι το α και το ω, να εξετάσουμε τον ασθενή στη λιχνία. Να ελέγξουμε αν υπάρχουν σημεία αμόλυνσης, αν υπάρχει υπόπιο, αν υπάρχουν έλκη, αν υπάρχει αντίδραση στον πρόσωπο θάλαμο, ποιο είναι το μήκος και το βάθος του θηλαστικού τραύματος, το βάθος του προστίου θαλάμου, αν υπάρχει σέιντερ θετικό με ή χωρίς πίεση, αν υπάρχει αλώδες, αίμα ή κάποιες φακές μάζες στον πρόστιο θάλαμο, αν υπάρχει αν η ύλιδα έχει επιπλακεί, υπάρχει involvement της ύλιδας στο τραύμα, καθώς επίσης και το στάτους του φακού, δηλαδή πόσο καθαρός είναι και πόσο σταθερός είναι, γιατί μπορεί να υπάρχει απεξάρθρωση ή ρήξη ζυνίου. Και τέλος, να το τονίσω πάρα πολύ, πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουμε και το άλλο μάτι. Δεν αφήνουμε το άλλο μάτι χωρίς να το εξετάσουμε. Σημείο 8, πρέπει να ετοιμάσουμε την προχειρητική μας λίστα, δηλαδή να ετοιμάσουμε τον ασθενή για γενική αναισθησία, να κάνουμε τις εξετάσεις αίματος, καρδιογράφημα, να ξεκινήσουμε τα ενδοφλέβια αντιβιωτικά, να κάνουμε αντιτετανικό ρο, οπωσδήποτε, όπως αναφέρθηκε και πριν, απεικονιστικά με αξονική τομογραφία. Όμως εδώ να πω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε μαγνητική τομογραφία, διότι αν το ξένο σώμα είναι, υπάρχει ξένο σώμα ενδοβόλβιο και είναι μέταλλο, αυτό θα είναι καταστροφικό για το μάτι και δυστυχώς στη σημερινή εποχή θα πρέπει να υποβάλουμε τον ασθενή και σε COVID test. Σημείο 9, να ετοιμάσουμε το χειρουργείο μας για αποκατάσταση. Αν νομίζουμε και δεν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ρήξη βολβού, θα πρέπει να το διερευνήσουμε εγχειρητικά. Καλύτερα εγχειρητικά παρά να το αφήσουμε και να περιμένουμε. Να ετοιμάσουμε τον ασθενή μας για γενική αναισθησία. Τώρα, το πότε. Η γνώμη μου είναι το συντομότερο, το καλύτερο. Να επιβεβαιώσουμε ότι ο ασθενής δεν έχει φάει τίποτα και οπωσδήποτε να ενημερώσουμε και για την προοπτική όρασης και να πάρουμε έγγραφη συνένεση. Και τελώς, σημείο 10, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, να μιλήσουμε με τον ασθενή και με την οικογένειά του, να ενημερώσουμε για ποια είναι η πρόγνωση για την οπτική αποκατάσταση, να ηρεμήσουμε τον ασθενή και να μειώσουμε το άγχος, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και τέλος να κάνουμε μια συζήτηση περί της ποιότητας της ζωής, το πώς αυτό θα επηρεάσει την επαγγελματική του, την προσωπική του ζωή. Και αυτά νομίζω είναι τα 10 σημεία που θα ήθελα να αναφέρω. Και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω εδώ ένα-δύο, και θέλω το feedback και από τους δυο σας και από την κυρία Παπασιλείου και από τον κύριο Μαυρικάκη. Υπάρχει, είναι αρκετά συνηθισμένο, ιδιαίτερα όταν διαχειριζόμαστε μεγάλα τραύματα, να αναγκαζόμαστε να βάλουμε προτεραιότητες οι οποίες σχετίζονται όχι μόνο με την κατάσταση, την οφθαλμική κατάσταση του ασθενούς, αλλά με τη συνολική του κατάσταση, γιατί πολύ συχνά έχουμε οφθαλμικό τραύμα σε ένα πολυτραυματία. Και θα ήθελα να το σημειώσω εδώ, αυτό είναι κάτι το οποίο πάλι όσοι εμπλέκονται σε διαχείριση τραυμάτων, μεγάλων τραυμάτων, το αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει περίπτωση να έρθει στα έκτακτα ένα βαρύ τροχαίο, το οποίο έχει πολλά και διάφορα, μια σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ρήξη σπληνός και ενδεχομένως συμμετοχή του ματιού. Θέλω να σημειώσω ότι εδώ είναι δουλειά δική μας και είναι τέλος πάντων μια απόφαση η οποία λαμβάνεται εκεί επί τόπου
σε συνεννόηση με τους άλλους συναδέλφους και με σοβαρή, ας πούμε, εμπλοκή για το οφθαλμιάτρο, να δούμε ποια από τα οφθαλμικά τραύματα είναι τόσο σοβαρά που θα πρέπει να ανεβούν πολύ ψηλά στη λίστα μας και να τα διαχειριστούμε άμεσα. Ενδεχομένως ένας ανοιχτός βολβός θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να γίνει ταυτόχρονα ή πριν ή τέλος πάντων σε συνδυασμό με οτιδήποτε άλλο, και ποια θέματα θα μπορούσαν να μετατεθούν λίγο όταν είναι ο ασθενής αιμοδυναμικά σταθερός, όταν έχουν λυθεί τα σοβαρά προβλήματα του τραυματισμού του που έχουν σχέση με την υγεία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα τη γνώμη σας, Μανώλη. Ευαγγελία. Ευαγγελία, θα ήθελα να ξεκινήσεις. Σίγουρα ο ανοιχτός βολβός είναι η προτεραιότητα. Αυτό θα αντιμετωπιστεί άμεσα. Όπως επίσης και η ύπαρξη ενός ξένου σώματος, το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί σε άμεση φάση. Και σε δεύτερη φάση, ένας κλειστός βολβός που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα προφυλακτικό αντιβιωτικό, ένα θεραπευτικό κακό επαφής, και σε δεύτερη φάση να δούμε τι διάδοση υπάρχει. Ναι, πολύ σωστά. Συμφωνώ. Επίσης, νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε και να θυμούνται και οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα οι νέοι συνάδελφοι που πιθανόν να έχουν εμπλοκή σε τέτοιου είδους περιστατικά, ότι μπορεί με τον ίδιο τρόπο που μια οφθαλμική κάκωση μπορεί να μην είναι εμφανής ενώ πολλά άλλα να φαίνονται σε ένα τραυματία, μπορεί μια κρανιογκεφαλική κάκωση να μην εμφανίσει έναν άρρωστο που εμφανίζεται σε εμάς και μοιάζει να έχει μόνο τραύμα στο μάτι του. Επομένως, σε ένα ανάλογα με το μηχανισμό του τραύματος, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως ο Μανώλης, πρέπει να κρατάμε στο νου μας ότι ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε backup από άλλη δικότητα, να ελεγχθεί ένας ασθενής, γιατί μπορεί να έχει, για παράδειγμα, ένα μεγάλο αιμάτωμα το οποίο θα εμφανιστεί λίγο πιο μετά και δεν πρέπει να ξεφύγει με κανέναν τρόπο, βάζοντας προτεραιότητες οφθαλμολογικές και ξεχνώντας τον μεγαλύτερο, ας πούμε, τον σοβαρότερο τραυματισμό ενδοκρανιακά. Ωραία, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι μας, όπου η κυρία Παπαβασιλείου θα μας μιλήσει για τα τραύματα και για τον τρόπο προσέγγισης, για τον τρόπο διαχείρισή τους. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε για τα κλειστά και τα ανοιχτά τραύματα και για τον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζουμε. Κυρία Παπαβασιλείου. Όπως είχε αναφερθεί, η κατηγοριοποίηση των οφθαλμικών τραυμάτων είναι σε ανοιχτού βολβού. Εγώ θα αναφερθώ στα διαπερί και διαπιτρέμματα. Και σε κλειστού βολβού, εγώ θα αναφερθώ στα τραύματα αποκλήψη. Λίγα λόγια για τις ζώνες του τραύματος. Χωρίζονται τους οφθαλμούς σε τρεις ζώνες. Πρόσθετη ζώνη αποτελεί ο κερατοειδής μέχρι το σκληροκερατοειδικό όριο. Σαν ζώνη 2, τα πρόσθετα 5 χιλιοστά του σκληρού. Και ζώνη 3, ο υποσκληρός. Τα τραύματα του κερατοειδούς διακρίνονται στα ολικού πάθους, τα οποία κλείνουν ή όχι από μόνο τους, και τα μερικού πάθους με ή χωρίς κενό. Στα μερικού πάθους πρέπει να δούμε αν υπάρχει ρήξη του διαστηματίου μετράνης, να ελέγξουμε για το Zeidel test. Σε περίπτωση που έχουμε καλή επαφή των χυλαίων, τότε προχωρούμε σε πιεστική επίδεση με προφυλακτικά τοπικά αντιβιωτικά. Αν το τραύμα δεν είναι σταθερό, τοποθετούμε ένα θεραπευτικό φακό επαφής και ράβουμε μόνο στην περίπτωση που υπάρχει κενό, φλαπ ή στα παιδιά. Στα ολικού πάθη διακρίνονται στα μικρά, λιγότερο από 2 χιλιοστά, τα οποία δεν ράβουμε και θεραπευτικά δίνουμε ένα φακό επαφής. Με την εξαίρεση ράματος τοποθετείται σε ασθενείς που δεν συνεργάζονται, στα παιδιά και σε διανοητικά εστερημένους. Τραύματα τα οποία έχουν 20 περισσότερο από 2 χιλιοστά, τότε αυτά τα λέμε ότι αποκτούμε ράματα. Αυτά που κλείνουν από μόνο τους και έχουν λιγότερο μήκος από 2 χιλιοστά, δίνουν προφυλακτικά αντιβιωτικά και ένα θεραπευτικό φακό επαφής. Αυτά που δεν κλείνουν από μόνο τους, είτε θεραπευτικός φακός επαφής, είτε κολλώδης ουσία, είτε συνδυασμός των δύο. Όταν υπάρχει κενό, μπορούμε, αν αυτό είναι μικρό, να τοποθετήσουμε μια κολλώδη ουσία όπως φαίνεται στο σχήμα.
αυτά τα οποία έχουν ύφος περισσότερο από 2 κιλοστά, διακρίνονται στα απλά και στα πιο επιτυχημένα και σε αυτά που τοποθετούν ράματα. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι να μετατρέψουμε έναν ανοιχτό βολβό σε κλειστό βολβό. Και ο δευτερεύον σκοπός είναι να αφαιρέσουμε εφράσματα από φακό, οι αλοειδές, αν προέχει χιτώνα ραγωδούς να τον επανατοποθετήσουμε, αν υπάρχει ξένο σώμα να το αφαιρέσουμε και να ελαστοποιήσουμε την ουλή και τον αστιγματισμό. Διαχειρητικά, κάνουμε καλλιέργεια στην περιοχή του τραύματος, στον πρόσθετο θάλαμο ή στο ιστό που προέχει ή αφαιρούμε. Αφαιρούμε το ξένο σώμα και το στέλνουμε για καλλιέργεια. Αφαιρούμε από τον πρόσθετο θάλαμο αιμορραγία. Αν η ύλιδα προέχει πάνω από 24 ώρες, την αφαιρούμε. Αν είναι λιγότερο από 24 ώρες, μπορούμε να την επανατοποθετήσουμε. Τώρα, η παρακίνηση είναι δύσκολη σε ένα τέτοιο μάτι, γιατί πρόκειται για μάτια τα οποία είναι μαλακά. Τοποθετούμε ένα υψοδολαστικό στον πρόσθετο θάλαμο και κάνουμε την παρακίνηση από το σκληροτοκυρατολογικό όρο, που έχει απομείνει ώστε να αποφύγουμε τραυματισμό της ύλας και τραυματισμό του φακού. Επίσης, αποφέρουμε να γράψουμε μέσα στο τάγμα μας τη ύλα. Διαχειρητικά, θα πρέπει να γράψουμε τότε το σημείο του σκληρού στο σκληροτοκυρατολογικό όριο και σταδιακά ούτε στα υπόλοιπα σημεία βλέπουμε ότι δημιουργεί το δόστιο στο άλαμο. Προσπαθούμε 10-0 μονολυτικό μάλλον ράμα, διακεκομμένα ράματα και ενταφιάζουμε τα ράματα έτσι ώστε ο κόμπος να είναι μακριά από τον οπτικό άξονα. Η γωνία με την οποία θα εισέλθουμε θα καθορίσει και το βάθος του ράματός μας και τη μεγαλύτερη δύναμη το ράμα την έχει κάθεθεν αυτού. Τα ράματα γίνονται στο 90% του βάθους του στρώματος και με μήκος 1,5-2 χιλιοστά σε ίση απόσταση μεταξύ των 2 χιλιών του τραύματος. Αν η απόσταση δεν είναι ίδια ή αν το βάθος δεν είναι ίδιο, τότε θα έχουμε επίτευξη. Τα ράματα τα οποία είναι μικρού πάθους έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρχει εσωτερικό κενό στο έσω άκρο του τραύματος, ενώ αυτά που είναι πλήρους πάθους υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουν μικρόβια στον πρόσθετο θάλαμο και να έχουμε εντοφαλμίδια. Τα τραύματα τα οποία έχουν λοξό σχήμα, καλό θα είναι να γίνεται η συγγραφή τους έτσι ώστε να μην υπάρχει επίδευση αλλά καλή επαφή των έσω χιλέων του τραύματος και όχι των έξω χιλέων. Για να ρυθμίσουμε τώρα ένα καλό μεταχειρητικό σχηματισμό, κάνουμε μακριά και σφιχτά ράματα στην περιφέρεια του κερατοειδού και χαλαρά και κοντότερα ράματα στο κέντρο του κερατοειδού. Τα συνεχή ράματα κάνουν βέβαια τη διαδικασία πιο εύκολη και γρήγορη, αλλά καλό είναι να αποφεύγονται, γιατί αν υπάρχει ένα τέτοιο ράμα, πρέπει να επαναλάβουμε το χειρούργιο. Γίνεται μόνο έχει ένδειξη σε περιπτώσεις που το κόμμα έχει ευθεία άκρα. Σε αυτά που έχουν σχήμα V, πρώτα βάζουμε το ράμα στην κορυφή και μετά τα πλάγια ράματα. Όταν η κορυφή αυτή έχει μεγάλη γωνία και τοποθετούμε κατά μήκος της γωνίας, όταν έχει μικρή γωνία κάθετα προς αυτήν. Αυτά που έχουν αστεροειδέ σχήμα, ράβουμε πρώτα τα περιφερικά ράματα και μετά τοποθετούμε τα κεντρικά, τα οποία είναι διακεκριμένα. Σε τραύματα που έχουν κυματοειδέ σχήμα, θα βάλουμε ράμα στα σημεία τα οποία ασκεί τη μεγαλύτερη τάση και είναι τα 3-7 σημεία που έχουν το συγκεκριμένο που απέχει το πρόστιο και το μετοπίστιο άκρο του τραύματος. Στο τέλος, επαναδημιουργούμε τον πρόσθετο θάλαμο, τοποθετούμε DSS ή αέρα
αν υπάρχει διαρροή, μπορούμε να βάλουμε επιπλέον γράμματα ή ένα θεραπευτικό κακό επαφής. Η αφαίρεσή τους γίνεται σε 6 με 8 εβδομάδες. Αν γίνει πιο νωρίς, μπορούμε να έχουμε διαρροή. Αν γίνει πιο μετά, μπορούμε να έχουμε ουλή. Τα ευθεία ράματα, καλό είναι να αυτά η αφαίρεσή τους να γίνεται σε δύο διατηρητικές επισκέψεις και όχι όλα μαζί σε μία επίσκεψη. Τα πιο επιπλεγμένα σε τρεις επισκέψεις με απόσταση μεταξύ τους δύο με τρεις εβδομάδες. Στο αριστερό βίντεο φαίνεται ότι όταν κάνουμε φακοθρηψία μπορεί να υπάρχει διαρροή από τον πρόσθετο εφάλαιο. Και στο δεύτερο, ότι συνήθως χρειάζεται να γίνει μία πρόσθετη βιτρεκτομή, η οποία δεν είναι και εύκολη λόγω του ότι πρέπει να γίνει κάτω από την υλοποίηση του κερατόιδους. Τώρα, τα σκληρικά πράγματα, αυτά που αφορούν μόνο το σκληρό είναι το 30%, ενώ αυτά που αφορούν και σκληρό και κερατοειδή είναι το 10%. Αφορούν νέους συνήθως ασθενείς με μέση ηλικία 32 έτη και κυρίως άρενες. Γίνονται συνήθως στον χώρο του σπιτιού, λιγότερο συχνά στην δουλειά, από μη αιχμηρό αντικείμενο και λιγότερο συχνά από αιχμηρά αντικείμενα. Όπως υπόθηκε, ελέγχουμε αν υπάρχει κίνδυνο στη ζωή του ασθενούς. Πρέπει να, από το ιστορικό να ξέρουμε τον μηχανισμό που έγινε το τραύμα και αν συμμετέχει ξένο σώμα, από τι αποτελείται αυτό, με τι ταχύτητα έπεσε και υπό ποια γωνία. Ελέγχουμε οπτική οξύτητα, το αντανακλαστικό της κόρης άμεσο και έμεσο, το οποίο παρουσιάζει διαταραχή σε βλάβες του οπτικού νεύρου και του αμφιβληστροειδού ή σε ύπνο ή πυκνό καταράκτη, μία ευρία εξέταση του οπτικού πεδίου, χρωματική αντίληψη και οφθαλμοκινητικότητα. Υποψιαζόμαστε τραύμα του σκληρού στις εξής περιπτώσεις: όταν η όραση είναι πάρα πολύ χαμηλή, όταν έχουμε εκχύμωση, αιμορραγία υπό την εκτεκτικότητα, ύφεμα, χαμηλή ενδοθάλμια πίεση, μία κόρη που δεν είναι στρογγυλή, και ασυμμετρία στον πρόσθετο θάλαμο. Κάνουμε έναν υπέρυπο χωρίς να τοποθετήσουμε πίεση πάνω στον κορπό. Μπορούμε να κάνουμε μία X-ray ή μία ξωνική με μικρές κοπές, χωρίς όμως συνήθως δεν χρησιμοποιείται σκιαστικό. Και ελέγχουμε εμείς λίγο το αποτέλεσμα. Τα ευέλωτα σημεία είναι συνήθως ακριβώς πίσω από την πρόσθεση των εξωφάλινων ιών στον σημερινό, στο σκληροκερατοειδικό όριο, στο σημείο που εισέρχεται το οπτικό νεύρο και αν έχει προϋπάρξει χειρουργία στο σημείο που έχει γίνει η τομή μας. Υπάρχουν τώρα δύο εναλλακτικές. Ή να κλείσουμε απλά το βολβό ή να προχωρήσουμε και σε περαιτέρω χειρουργική αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής του βολβού. Η πρώτη, αν κλείσουμε το βολβό, είναι μια απλή επέμβαση που μπορεί να κάνει ένας γενικός χειρουργός οφθαλμίατρος. Δεν έχει κίνδυνο να έχουμε άμεσα επιπληγές και είναι το χρόνο με την χειρουργική να σκεφτούμε πώς θα χειριστούμε ένα τέτοιο οφθαλμό. Τα πλεονεκτήρια, αν προχωρήσουμε σε ένα μεγαλύτερο χειρουργείο αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής του βολβού, είναι ότι ένα άμεσο ερώτητα του αφημιστρούδου μπορεί να αποφύγει ένα δεύτερο χειρουργείο και προλαμβάνουμε νοφθαλμίτιδα, αποκόλληση ή αμπυροπλία σε νεαρούς ασθενείς. Τα μειονεκτήματα είναι ότι συνήθως πρόκειται για χειρουργία που έχουν χαμηλή επιτυχία. Κατά τη διάρκεια της βιτρεκτομής έχουμε διαρροή. Μπορεί να έχουμε μια αιμορραγία που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, μια αποκόλληση του οπίστου ιελοειδού, που συμβαίνει πολύ δύσκολα και η ενδοφάλμια πίεση είναι δύσκολο να βρούμε την ιδανική με την χειρουργικά. Το χειρουργείο γίνεται με ένα βλεφαροδιαστολέα που δεν ασκεί πίεση στο βαλβό και σε μικρά τραύματα μπορούμε απλά να τοποθετήσουμε μια κολλώδη ουσία. Κάνουμε διερευνητική επέμβαση με 360 μοίρες περιτομή και αφαίρεση της κάψας του κύμων. Και τα οδικά σημεία είναι ράβονται πρώτα, όπως είναι το σκληροκερατοειδικό όριο ή η κορυφή του τραύματός μας, από μπροστά προς τα πίσω. Ράβουμε συνήθως με διακεκομένα βαθιά ράματα από νάιλον. Όταν όμως είναι ένα πολύ μεγάλο ράμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και απορροφήσιμα ράματα από δάκρυα. Όταν προέχει, χειτώνας ραδιοδοτικούς επιστολής, τον επαναποτοποθετούμε.
Και αν το πράγμα τεθείνεται κάτω από εξωφάνεια μη, συλλάβουμε το μη, το αναφερθεί και στη συνέχεια το αναφερθεί. Αν υπάρχει η αλήθεια, το πιο καλό είναι αυτό να αφαιρείται με διτροτομή και με τσιγαράκια, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσουν παραπάνω έξι και ρογμές. Ανασηκώνουμε τα χείλη του σκληρού και ένας βοηθός τοποθετεί ένα δεύτερο εργαλείο κάτω από το σημείο που βάζουμε το ράμα, ώστε να μην εμπλωδίσουμε μέσα υποκείμενο αυτό όπως χωριεύει αυτή τη στροϊδή. Σε μεγάλα τραύματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο μόσχευμα σκληρού, όπως επίσης και αν υπάρχει πλεγμονή, μόλυνση ή σε υψηλή μυωπία. Μεταχειρητικά ενδιαφερόμαστε για την ύπαρξη πλεγμονής, ύπαρξη μόλυνσης και αυξημένη υποφάνεια πίεση. Εδώ είναι ένα παράδειγμα για το μίσο σκληρού από την 3η μέχρι την 9η ώρα. Τοποθετήθηκε συντηρητής υποστήρη θαλάμου. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός τραύματος που επεκτάθηκε κάτω από εξωφάλινο μη. Αφαιρέσαμε το μη αφού πρώτα τον συράψαμε. Ράψαμε το σκληρό και είπαμε ότι τοποθετήσαμε τον εξωφάλινο μη. Εφαρμόζεται ο κανόνας 50-50, δηλαδή στο μέσο της απόστασης του κάθε τραύματος κάνουμε το ράμα. Και στο δεύτερο βίντεο φαίνεται ένας εξωφάλινος μη που προσλάφθηκε, αφαιρέστηκε. Ένας βοηθός καθαρίζει το χειρουργικό πεδίο και προσπαθούμε να βρούμε τα άκρια του σκληρού, τα οποία ράβονται. Και επανετοποθετούμε τον εξωφάλινο μη. Και το δεύτερο μικρότερο μέρος είναι τα τραύματα από πλήξη βολβού, τα οποία οφείλονται σε τραυματισμούς και επιθέσεις. Γίνεται μια προσδιοποίησια συμπίεση με αποτέλεσμα έκταση στο επίπεδο του σημερινού, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εγκεφάλινη πίεση και να απορροφηθεί ενέργεια από το υδροφαγικό διάφραγμα, τη βάση του υαλωειδού και τον οπίσθιο πόλο. Από τον κερατοειδή μπορεί να προκληθεί απόπτωση του επιθυλίου, οξύ ή ίδρυμα ή ρήξη στην δεστενέκεια του μεμβράνη. Στην ίδια ακτινοτό σώμα μπορεί να προκληθεί ίδρυμα, το οποίο αντιμετώπιση είναι με κλήσεις στον πρόσθετο θάλαμο. Ρήξη στο σφιχτήρα που μπορεί να προκαλέσουν προπαροδική μόνιμη μυδρίαση, εντύπωμα τη ήρυδα πάνω στο φακό και η ηρυδοδιάλυση, η οποία αντιμετωπίζεται με σειραφή αυτή, είναι ενθέματα τεχνική ήρυδα. Η ενδοφάνεια πίεση μπορεί να έχουν μια οξύ αύξηση με αποτέλεσμα οφείλεται αυτό σε ολικό λίθωμα ή σε πλεγμονή. Υποτονή όταν έχουμε υποψιαζόμαστε μια κρυφή ρήξη του σκληρού και χρόνια αύξηση συμβαίνει σε υποχώρηση τη γωνία του προστήρου θαλάμου και θέλει μακροχρόνια παρακολούθηση. Στο φακό μπορεί να συμβεί τραυματικός καταράκτης, υπερξάθρημα ή εξάθρημα του φακού και η αντιμετώπιση είναι με ενδοφακούς προστή θαλάμου, ηρυδική στήριξη ή στήρική στήριξη. Η ρήξη του σκληρού έχει τοχή πρόγνωση όταν η οπτική οξύτητα είναι πολύ χαμηλή. Συνήθως συμβαίνει στην περιοχή του καναλιού του ΣΛΕΜ ή στην προϋπάρχουσα χειρουργική τομή. Γίνεται πρόπτωση των πρόσθετων μερίων. Και το πρόβλημα είναι ότι καλύπτεται από αιμορραγή υπό τον επιθετικότητα, οπότε μπορεί να την εφάσουν. Τα σημεία που θα μας υποψιάσουν είναι μια συμμετρία στο βάθος του προστήρου θαλάμου. Αν η ρήξη συμβεί πίσω από τις καταφύσεις των οθόμιών, θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτούς και να ψάξουμε και κάτω από αυτούς. Κάνουμε μια ξωνική ή μαγνητική που μπορεί να δείξει τη ρήξη του σκληρού. Και η θεραπεία είναι με εκτομή των επομένων ιστών και συγγραφή. Το υαλωειδές μπορεί να εμφανίσει αιμορραγία, που συνδυάζεται ή όχι με αποκόλληση του υαλωειδούς και ψάχνουμε για παρουσία ρογμής ή διάσηση των φυγιστροειδούς, το λεγόμενο κομμόσιο, με ίδρυμα λόγω διακοπής της αξιοπλασματικής ροής και ρεσόχρη οχρά και αργότερα μπορεί να εμφανιστεί δοστικές διαταραχές και οπίτης οχράς. Από τον αφυγιστροειδή μπορεί να έχουμε διάλυση των φυγιστροειδούς που είναι ρογμή στην πνευματική περιφέρεια, συνήθως το άνω ειρηνικό ή κάτω κροταφικό τρεπακτημόριο και αυτή αντιμετώπιση με σκληρικό ομόσχευμα. Ρογμές των αφιβληστροειδών σημερινών, κάποιες γιγαντιές ρογμές με αποκόλληση, τραυματική οπία φράς και όλα αυτά αντιμετωπίζονται με η αλλοειδεκτομή. Από το χωριοειδή
οι ρήξει μπορεί να είναι άμεσε και έχουν πρόσθετη εντόπιση παράλληλα με την προγραμματική περιφέρεια ή έμεσε, οι οποίε είναι οπίστια, εξαντλητικία και είναι παράλληλε συντηρητικέ με το οπτικό νεύρο. Αν συμμετέχει οχρά, η οπτική οξύτητα έχει χαμηλή πρόγνωση και μπορεί σπάνια να αναπτυχθεί θεωρητική νεοαγίωση. Και τέλο, το οπτικό νεύρο μπορεί να εμφανίσει πραγματική οπτική νευροπάθεια, άμεση λόγω φρασμάτων ή αιματώματος, όπως το βοηθεί, ή έμεση λόγω της απερρόφησης της ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μια σημαντική απόλυση της όρασης, κόρη Μάρκους Γκάν, μετέπειτα ατροφία του οπτικού νεύρου, η διερεύνηση γίνεται με αξονική ή μαγνητική και η αντιμετώπιση γίνεται με στεροειδή και αποσυμπλήρωση του οπτικού νεύρου. Σπάνια μπορεί να έχουμε απόσταση του νεύρου λόγω βίας περιστροφής αυτού ή πρόσθετης μετατόπισης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία. Ευχαριστούμε πολύ για το συνοπτικό του θέματος. Πήγες πολύ γρήγορα κάτι το οποίο θα μπορούσε να πάρει 5 webinars από μόνο του. Είναι μεγάλο η τραυματιολογία είναι πραγματικά ξεχωριστό, μεγάλο κεφάλαιο με ιδιαιτερότητες και με ξεχωριστές απαιτήσεις. Νομίζω ότι έγινε πολύ ωραία κατανοητό από την περιγραφή και από το σύνολο των slides σου. Έχουμε μια ερώτηση από την κυρία Παπαδούλη, η οποία ρωτάει το εξής. Σε περίπτωση μικρού πάχους τραύματος κερατοειδούς που δεν χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φακό επαφής σε περίπτωση που το τραύμα είναι αποφυτό. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί βάζει και την παράμετρο του αιτίου πρόκλησης του τραύματος που είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε αρκεί να χρησιμοποιήσουμε προφυλακτικά αντιβιωτικά κοινολόγη, η οποία καλύφθηκε στην περίπτωση μύκητα. Οπότε, ναι, η απάντηση είναι πως ναι. Είναι σημαντικό, βέβαια. Αυτό μας φέρνει σε ένα από τα σημεία του Μανώλη προηγουμένως, δηλαδή λεπτομέρειες και προσεκτική έτσι, συνέντευξη του ασθενούς για τις λεπτομέρειες του τραυματισμού. Το αίτιο του τραυματισμού είναι σημαντικό. Το αν ήταν φυτό ή όχι είναι σημαντικό. Πολύ συχνά τα φυτά φιλοξενούν μικροοργανισμούς. Η πιθανότητα να είναι επιμολυσμένο ένα τραύμα από φυτό είναι μεγαλύτερη. Μπορεί κανείς να πιθανολογήσει τους μικροοργανισμούς αν ξέρει ποια ήταν η αιτία του τραύματος. Και από αυτή την άποψη, ναι, το ιστορικό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, δεν βλέπω να υπάρχει άλλη ερώτηση από το κοινό μας. Και έτσι θα ήθελα εγώ να βάλω μια-δύο ερωτήσεις ή ο Μανώλης αν θέλει κάτι. Από μένα λοιπόν μια ερώτηση, πόσο καιρό και για τους δυο σας τώρα, σε ένα τραύμα το οποίο είναι σχετικά μικρό, έχει λίγο σάιντελ, αλλά βλέπετε ότι θα πάει καλά με πιεστική ή με φακό επαφής, πόσο διάστημα ανέχεστε το σάιντελ? Δηλαδή πόσο καιρό θα περίμενες ένα τραυματάκι το οποίο έχει μια μικρή διαρροή, πόσα 24 ώρα, μέχρι που να πεις ότι δεν κλείνει, θα του βάλω ράμα? Κύριε Τζιμπάρη, μιλάμε για σάιντελ στο κερατοειδή, έτσι, ναι. Okay. Ναι, ναι, σάιντελ στο κερατοειδή, με ένα μικρό τραυματάκι. Ναι, ναι. Η δικιά μου απάντηση είναι ότι δεν θα περίμενα. Θα βάνεις ράμα άμεσα. Για την απόφασή σου αυτή, Μανώλη, παίζει ρόλο η θέση? Δηλαδή, αν είχες ένα πολύ κεντρικό τραυματάκι, το οποίο νομίζεις ότι ενδεχομένως και να κλείσει και που η τοποθέτηση ενός ράματος πιθανόν να επιβάρυνε λιγάκι το οπτικό αποτέλεσμα, πάλι το ίδιο? Σου βάζει δύσκολα. Ναι, σε εκεί έχετε δίκιο ότι θα έπρεπε να το σκεφτώ, να ελέγχω τον ασθενή καθημερινώς, να βεβαιώνομαι ότι με το φακό επαφής τα πράγματα είναι υποέλεγχο, ο πρόσωπος θάλαμος είναι βαθύς, δεν έχω αντίδραση, δεν έχω σημεία μόλυνσης κτλ. Και τότε
αν τα πράγματα πήγαιναν καλά, να απέφευγα, όπως λέτε, και στον κεντρικό άξονα το ράμα. Πολύ ωραία. Αλλά πολύ σημαντικό η πολύ τακτική παρακολούθηση και η κάλυψη με αντιβίωση για να αποφύγουμε τα περαιτέρω. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να σημειώσω από αυτά που πολύ ωραία είπε η Ευαγγελία και που είναι πολύ σημαντικό, είναι η σημασία του ενταφιασμού των κόμπων. Θέλω ιδιαίτερα στην περίπτωση του τραύματος, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, η κόμπη των ραμάτων του 10-0 ουσιαστικά, όταν ράβουμε κερατοειδή, είναι πάρα πάρα πολύ ερεθιστική. Και πρέπει κανείς την ώρα που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο περιστατικό και ένα τραύμα να θεωρήσει ότι ο κόμπος είναι πιο ερεθιστικός από τον εκνευρισμό που δημιουργεί στο χειρουργό το ενδεχόμενο να κοπεί αυτό το ράμα 3 φορές μέχρι που να ενταφιαστεί ο κόμπος. Την ώρα που διαχειριζόμαστε ένα τραύμα συχνά είμαστε υποπίεση, είναι ώρες νυχτερινές, είναι αργά, είναι σύνθετο, βάζεις ένα σωρό ράματα, είναι πολλά, άλλα κάθονται, άλλα δεν κάθονται και στο τέλος εκεί που το έχεις ράψει και θεωρείς ότι τέλειωσες, πρέπει να θάψεις τους κόμπους. Και ξαφνικά εκεί που έχεις βάλει 10-15 ράματα, από αυτά τα 5 σου κόβονται την ώρα που ράβεις τον κόμπο. Και πολύ συχνά αυτό είναι ένας λόγος για να αποφασίσει κανείς να μην θάψει τους κόμπους, το οποίο πιστεύω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι μεγάλο λάθος. Είναι για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρόσθετος ερεθισμός που δημιουργούν οι κόμποι, καταρχάς δημιουργεί σύγχυση. Το πρώτο με το χειριστικό διάστημα έχει εκκρίσεις, μαζεύονται πάνω πράγματα. Δηλαδή είναι, και επίσης δημιουργούν μια μεγάλη ενόχληση στον ασθενή. Είναι πολύ δύσκολη η συνεργασία του και η παρακολούθηση. Επομένως, παρότι πράγματι μπορεί να είναι κουραστικό και να οδηγήσει σε μικρή παράταση του χρόνου χειρουργείου, γιατί κάποια από τα ράματα, καθώς προσπαθείς να τα ενταφιάσεις, κόβονται και χρειάζεται να τα ξαναβάλεις. Είναι βήμα το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τι γνώμη έχετε? Συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα πρέπει ποτέ να αφήνουμε τους κόμπους αν δεν είναι ενταφιασμένοι. Η εμπειρία μου δείχνει ότι όταν το μάτι είναι μαλακό, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να ενταφιαστεί ο κόμπος. Γι' αυτό το λόγο κάνω μια μικρή παρακέντηση για να δώσω όγκο με λίγο BSS και μετά με το forceps μου να το ενταφιάσω. Αλλά έχετε 100% δίκιο, δεν θα πρέπει να μένουν χωρίς να έχουν ενταφιαστεί οι κόμποι. Εγώ καμιά φορά, αν είναι μεγάλη επέμβαση, κάνω τον ενταφιασμό στο τέλος της επέμβασης, αρκεί να το θυμηθώ, για να μην εκνευριστώ από την αρχή, αλλά να εκνευριστώ στο τέλος. Πολύ σωστά. Είναι όντως κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη ένταση στην ώρα του χειρουργείου, γιατί όντως ένα τέτοιο περιστατικό έχει πολλές απαιτήσεις και μπορεί τέλος πάντων να βρεθεί κανείς πολύ πιεσμένος. Μία τελευταία ερώτηση πριν περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι του σημερινού webinar και για τους δυο σας. Σκληρικό τραύμα, το οποίο επεκτείνεται αρκετά πίσω από την κατάφυση των μνημείων. Μπαίνετε στη διαδικασία να το αντιμετωπίσετε? Τι περιμένετε από αυτό? Πόσο συχνά ένα τέτοιο τραύμα το αφήνετε? Και τέλος πάντων, και όποτε το αποφασίσετε να το ράψετε, ένα ράμα που πάει πολύ πίσω, που προχωράει, δεν λέμε να φτάσει στην κατάφυση, πάει 4-5 χιλιοστά παραπίσω. Ευαγγελία. Σίγουρα θα κάνω την επέμβαση μέχρι το σημείο που βλέπω. Από εκεί και πέρα θα περιμένω ο ίδιος ο οφθαλμός να κάνει την υπόλοιπη δουλειά. Δηλαδή να γίνει thumbnail από ουλόγιστο που θα πάει να κλείσει το... Δεν με ενδιαφέρει αν αργότερα αυτό το μάτι τελικά θα χρειαστεί να γίνει εξόρυξη. Αρκεί να προσπαθήσω να δώσω την ευκαιρία σε αυτό το μάτι, μπας και δεν οδηγηθεί σε φύση. Μανώλη. Θα συμφωνήσω με την Λία. Θα ράψω μέχρι εκεί που μπορώ να δω. Δεν θα προχωρήσω πιο πίσω. Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή, πράγματι, αυτά είναι ίσως τα πιο δύσκολα περιστατικά από των τραυματισμών. Είναι περιστατικά που πολύ συχνά σε βάζουν στο δίλημα αν θα έπρεπε να συνεχίσεις μια επέμβαση
η οποία μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, γιατί ένα τέτοιο τραύμα μπορεί να απαιτεί επιπλέον χειρουργική. Δηλαδή, εντάξει, θα φτάσεις μέχρι εκεί, μπορεί να φτάσεις στο σκληρό και μετά θα μπεις πίσω, θα κάνεις τη χειρουργική που σχετίζεται με μια αποκόλληση σε ένα τέτοιο μάτι ή θα το κλείσεις και βλέπουμε. Ένα τέτοιο μάτι συνήθως οδηγείται σε φθήση και γι' αυτό είναι και η ερώτηση και αποτελεί και αντικείμενο σοβαρής συζήτησης με τους συγγενείς πριν, αν έχεις από πριν την εικόνα ή αμέσως μετά το χειρουργείο, γιατί το προσδόκιμο και ανατομικής αποκατάστασης, γιατί οδηγείται σε φθήση, αλλά και βέβαια λειτουργικής αποκατάστασης, είναι εξαιρετικά φτωχό. Ωραία, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο τρίτο κομμάτι της σημερινής παρουσίας του webinar, όπου ο κύριος Μαυρικάκης θα μας παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό κομμάτι τραυμάτων που αφορά τα ενδοβόλβια αλότρια σώματα. Έχει κάποια ωραία βίντεο να μας δείξει, κύριε Μαυρικάκη. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσιλιμπάρη. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποια περιστατικά για να πάμε από τη θεωρία στην πράξη. Το πρώτο περιστατικό είναι ένας άνδρας 30 ετών ο οποίος ένιωσε να τον χτυπάει κάτι στο δεξί μάτι καθώς καθάριζε μια μεταλλική σωλήνα μέσα σε ένα φρεάτιο ασανσέρ. Ο ασθενής το ένιωσε, η όρασή του δεν άλλαξε πάρα πολύ, όμως ένιωσε ότι υπάρχει πρόβλημα, οπότε πήγε στα επίγοντα ενός άλλου νοσοκομείου, στο οποίο βρέθηκε ότι υπήρχε πλαστικό στο σκλεροκεντρικό όριο, οπότε έγινε η συλλαβή του τραύματος στο ΣΚΟ. Και την επόμενη μέρα ο ασθενής παραπέμφθηκε σε εμάς με πιθανή αποκόλληση. Κατά την εξέταση ο ασθενής είχε 7-10 όραση σε αυτό το μάτι, ο οποίος ο θάλαμος ήταν βαθύς και ήσυχος, η ενδοθάλμια πίεση ήταν στο 14 και ο φακός ήταν διαυγής. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ στην εικόνα, εδώ ήταν που είχε γίνει η συραφή στο ΣΚΟ, όμως κοιτώντας με πιο μεγάλη λεπτομέρεια, το οποίο το είπαμε στην πρώτη μου ομιλία, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα red reflex, υπάρχει ένα red reflex από την ίριδα, το οποίο μας βάζει σε σκέψεις. Δηλαδή ότι πώς δημιουργήθηκε αυτό στην ίριδα, κάτι πρέπει να έχει περάσει πιο μέσα. Οπότε προχωρήσαμε σε απεικονιστικό έλεγχο, έγινε ακτινογραφία κρανίου φάς προφίλ, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ενδοβόλβιο αλότριο και στο lateral view αλλά και στο AP view. Έγινε και αξονική τομογραφία, το οποίο φυσικά έχει κάποια artifacts αλλά επιβεβαιώνει το ενδοβόλβιο αλότριο, και επίσης έγινε και OCT, γιατί στη βιοσκόπηση φαινόταν το impact site του ξένου σώματος, απλά δεν μπορούσαμε να δούμε σε τι βάθος είναι. Οπότε λοιπόν βλέπουμε εδώ στο OCT, οπτική τομογραφία συνοχής, ότι την ύπαρξη ενδοαμφιβληστιοειδικού με υγρό υποαμφιβληστιοειδικό γύρω από το ξένο σώμα. Τώρα, στη σύνοψη λοιπόν αυτή τη στιγμή έχω να αντιμετωπίσω ένα νέο άνθρωπο 30 ετών με 7-10 οπτική οξύτητα και ένα ξένο σώμα το οποίο δεν γνωρίζω ακριβώς σε τι βάθος είναι εδώ βιοειστροειδικά. Ξεκινάω λοιπόν η αλλοειδεκτομή. Δεν υπάρχει PVD γιατί ο ασθενής είναι νέος. Έγινε ιατρογενές PVD με τρία ψιλολόνι. Όπως βλέπετε υπάρχει ενδοειδική αιμορραγία και εδώ είναι το impact site του ενδοβόλβιο αλωτρίου. Κάνω η αλλοδεκτομή για ξύρισμα όποιων έλξεων υπάρχουν εκεί.
Και στη συνέχεια, γιατί αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί, κάνω ένδοδη αθερμία γύρω από το ενδοβόλιο ελαίτριο, έτσι ώστε να μειώσω το ρίσκο για αιμορραγία καθώς εδωφερώ, καθώς επίσης και 360 μοίρες γύρω από, από το μέρος εισόδου του αλωτρίου έγινε ενδολέιζερ. Και τώρα βλέπετε ότι κάνω την ένδοδη αθερμία πιο κοντά, έτσι ώστε να μειώσω το ρίσκο αιμορραγίας από, από τα αγγεία ή από το χοροειδή, αν αυτό βρίσκεται τόσο βαθιά. Ολοκληρώνεται λοιπόν και αυτό. Όπως βλέπετε, ο ασθενής είναι τυχερός. Αυτό βρίσκεται στο ανώτερο, πάνω από το άνω arcade, ενώ η οχρά είναι ok, γι' αυτό και έβλεπε βέβαια 7 δέκατα. Και στη συνέχεια με 23G ψαλίδι προσπαθώ να το αφαιρέσω. Από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπετε και εσείς και στο βίντεο, είναι τελικά επιπολή, είναι εντόφιμη στο ειδικά, αλλά όχι εν το βάθη. Οπότε τελικά με το 23G scissors ψαλίδι καταφέρνω και το ελευθερώνω στην ιατρική κοιλότητα. Χρειάζονται να γίνουν κάποιοι χειρισμοί, γιατί όπως βλέπετε είναι encapsulated και με ιστό αλλά και με ινωτικό ιστό και με αμφιμιστηριωτικό ιστό. Οπότε μετά αποφασίζω να μην μοιράξω την 23G τομή μου, αλλά να κάνω μια τομή στο σκληρό με 20G MVR blade και να το, όπως καταλαβαίνετε, ο φακός και βλέπετε είναι πεντακάθαρος σε 30 χρονό παιδί, οπότε δεν μπορώ να πειράξω, δεν πρέπει να πειράξω στο μυαλό μου τον φακό και θα πρέπει να το αφαιρέσω αυτό όσο πιο ατραυματικά γίνεται, έτσι ώστε να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια με forceps, η οποία δυστυχώς δεν θα καταφέρω να το αφαιρέσω, διότι η λαβίδα είναι πολύ λεπτή και το ξένο σώμα αρκετά μεγάλο και δεν μου δίνει χέρι, δεν έχει δύναμη να το βγάλει από τη σκληρική τομή. Οπότε λοιπόν μου πέφτει και η δεύτερη προσπάθεια είναι με ενδομαγνήτη. Ευτυχώς το ξένο σώμα είναι μεταλλικό, οπότε πώς κολλάτε στον ενδομαγνήτη και αφαιρείται από την σκληρική τομή, όπως θα δείτε σε λίγο. Οπότε στη συνέχεια τώρα εδώ θα πρέπει να βρεθεί ακριβώς η δίωδος ακριβώς και αφαιρείται τελικά. Για να γίνει στη συνέχεια έλεγχος της περιφέρειας για ιατρογενές ή οποιαδήποτε άλλες ρογμές, το οποίο έλεγχος είναι αρνητικός, ράβεται η σκληρική τομή με μάτρες σούτσουρ και στη συνέχεια εδώ το μπλε τροκάρ είναι αν χρειαζόμουν ένα φωτισμό, το οποίο τελικά δεν το χρειάστηκα. Γίνεται ανταλλαγή υγρού αέρα και διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ρήγμα στον αφημιστροειδή, οπότε αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν μπορεί να μείνει έτσι, και αποφασίζω επίσης να φέρω και πιο κοντά τις βολές μου στο λέιζερ, έτσι ώστε να μην έχω μετυχευτικά κάποιο θέμα. Και μετά αποφασίζω να μην βάλω έλαιος σιλικόνης, αλλά να κάνω ανταλλαγή αέρα-αερίου C3F8 14% και να τελειώσω το περιστατικό. Τώρα βρισκόμαστε περίπου 6 μήνες παρακολούθηση, το παιδί έχει 8 δέκατα όραση, ο αμφιμιστοειδής είναι κολλημένος, πήγε καλά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιο σχόλιο, κύριε Τσιλιμπάρη, πριν συνεχίσω στο επόμενο περιστατικό.
Είσαστε mute. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έδειξες αυτό που είπαμε προηγουμένως, έτσι πόσο έτσι πολύπλοκη και απαιτητική μπορεί να είναι χειρουργική αποκατάσταση αυτών των τραυμάτων. Εδώ τώρα ο ασθενής σου ήταν απλώς τυχερός από την άποψη, για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχάς, ότι ένας τραυματισμός ο οποίος στην ουσία αφορούσε το σκληρό, την ήριδα, το φακό, γιατί αυτό τώρα κάπου πέρασε έστω και ξυστά από το φακό στην περιφέρειά του, ασχέτως που δεν εμφάνισε τουλάχιστον μέχρι στιγμής καταράκτη. Επομένως, αυτά τα στοιχεία στο πρόσωπο μνημόνιο και μετά πίσω οι αλλοειδές, αμφιβληστροειδή. Είναι λοιπόν ένας τραυματισμός που αφορά πολλές δομές στο μάτι και θα μπορούσε, πέραν από την πολύ απαιτητική χειρουργική που απέτησε για να αφαιρεθεί το μεταλλικό σώμα, να είχε ανάγκη επιπλέον χειρουργικής για αποκατάσταση του προσθήμου μημωρίου. Φάνηκε πολύ ωραία πόσο σύνθετο μπορεί να είναι και πόσο προσεκτικά βήματα πρέπει να γίνουν για να μπορέσει κανείς να αφαιρέσει ένα μεταλλικό ξένο σώμα που αν μείνει μέσα μπορεί να, να δημιουργήσει σοβαρή τοξικότητα. Τα μεταλλικά σώματα, σίδηρος, χαλκός, κάνουν σοβαρές τοξικές επιδράσεις στον αμφιβληστροειδή. Και ταυτόχρονα να διαφυλάξει τα ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία του εσωτερικού του ματιού, όπως είναι ο αμφιβληστροειδής. Πολύ ωραία χειρουργική, πολύ ωραία αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε ένα δεύτερο περιστατικό. Έτσι, για να δούμε την ποικιλία των ενδοβόλυντων αρρωτήρων. 60 ετών άνδρας με απώλεια οράσεως στο δεξιό οφθαλμό, αντίληψη κινουμένης χειρός, το οποίο συνέβη καθώς σκυλιδατούσε σε μέταλλο με σφυρί. Ο ασθενής ήρθε κατευθείαν στο δικό μας νοσοκομείο, είχαμε γενική ευημερία, οπότε βρέθηκε ότι, όπως ήταν το παράδειγμα που ανέφερε ο κ. Τσιριμπάρης, υπήρχε πλήρους πάγους δλαστικό στο κέντρο του κερατοειδούς, το οποίο ήταν σέντελ θετικό, και αποφασίστηκε να γίνει συλλαφή του τραύματος. Οπότε το περιστατικό το περιέλαβα εγώ μετά τη συλλαφή του κερατοειδούς. Στην εξέταση λοιπόν αντίληψη κινουμένης χειρός στο μάτι αυτό, ο πρόσωπος βαθύς και ήσυχος, ενδοφθάλμια πίεση 14, τραυματικός καταράκτης και ασθενής δεν μυθοσκοπείτο. Αυτό είναι η εικόνα προστίου θαλάμου μετά τη συγγραφή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, το ξένο σώμα εδώ έχει περάσει το κερατοειδή, έχει περάσει το πρόστο περιφάκιο, έχει περάσει το φακό, έχει περάσει το πίσω περιφάκιο, και πάμε να δούμε. Αυτή είναι η ακτινογραφία κρανίου φάς προφίλ, οπότε φαίνεται εδώ στο lateral view ότι υπάρχει εδώ βόλυβιο αλότριο, καθώς και εδώ στην AP view. Στην αξονική φαίνεται ότι το ενδοβόλυβιο αλότριο είναι ενδοβολυβικά, και τώρα ο υπέρηχος, πάρα πολύ σημαντικός, μας δείχνει ή μου δίνει να καταλάβω ή ελπίζω ότι καταλαβαίνω ότι κοίταται στην επιφάνεια και δεν είναι ενδοβολυβικά. Οπότε λοιπόν εδώ έχω έναν σχετικά νέο άνθρωπο του οποίου στο μυαλό μου θέλω να διατηρήσω το περιφάκιο, γιατί μπορεί να, θα πρέπει να βάλω έναν φακό μετά, καθώς επίσης το πρώτο μέλημα είναι ότι πρέπει να αφαιρέσω το ξένο σώμα. Βάπω λοιπόν με Vision Blue, βλέπω εδώ και δείχνω το αστέρι στο πρόσωπο περιφάκιο που έχει κάνει το ξένο σώμα, καθώς πέρασε το πρόσωπο περιφάκιο, και προσπαθώ να περιλάβω στην καψιλόρυξή μου το τραύμα αυτό του περιφακίου, το οποίο το καταφέρνω, ολοκληρώνω την καψιλόρυξη εντελώς curvilinear. Και τώρα το task που έχω είναι να καταφέρω, γιατί γνωρίζω ότι το πίσω περιφάκιο έχει διατριφεί, να αφαιρέσω τον καταρακτικό φακό χωρίς να έχω, δεν θέλω να έχω πτώση μαζών στο πίσω, το οποίο και να είχα δεν θα ήταν το πρόβλημα αυτό, αλλά και επίσης θέλω να διατηρήσω και όσο δυνατόν περισσότερο ο πίσω περιφάκιο γίνεται. Οπότε λοιπόν με χαμηλά settings στη φακοθρεψία μου προσπαθώ σιγά σιγά και σταδιακά να αφαιρέσω τον καταρακτικό φακό, πράγμα το οποίο τελικά το
καταφέρνω. Οπότε ο φακός αφαιρείται. Εδώ όλοι το γνωρίζουμε, εδώ φαίνεται η ρήξη του οπισθίου περιφακίου, στο οποίο, επειδή δεν θέλω να έχω κάποιο προλάψη του αλλοειδούς, κάνω μια πρόστια η αλλοειδεκτομή, έτσι ώστε ό,τι οι αλλοειδές ματάτσει, και μετά αποφασίζω πολύ αργά και σταδιακά και ελεγχόμενα να αφαιρέσω και οποιουσδήποτε φακές μάζες ή σόφιλες μάτερ, έτσι ώστε cortical matter, για να μπορέσω να δω, γιατί πρέπει να δω και πίσω μετά τι γίνεται. Οπότε δεν υπάρχει PVD, γίνεται η ιατρογενές PVD με χρήση τριαμψιλολόνης. Θα δείτε εδώ πέρα πολύ ωραία εντυπωσιακά το Wise Ring. Αποκολλείται λοιπόν το πίστιο οι αλλοειδές και γίνεται 360 μοίρες η αλλοειδεκτομή, για να δούμε ότι τελικά ναι, σωστά ήταν ο υπέρηχος, ήταν στην επιφάνεια των βληστρινούς. Πολιτικά κάνω laser στο impact site του ξένου σώματος και το ξένο σώμα ακύτεται πέριξ. Η πρώτη προσπάθεια και τελευταία γίνεται με forceps, και μου έρχεται η φαϊνή ιδέα ότι από τη στιγμή που έχω τρύπα στο πίστιο περιφάκιο, να προσπαθήσω να το βγάλω από εκεί χωρίς να κάνω σκληρική τομή. Το, όπως βλέπετε, είναι ευμεγέθες το ξενοσώμα, οπότε χρησιμοποιώ για δικιά μου ευεργετική χρήση την τρύπα του πιστίου περιφακίου που έχει γίνει από το ξενοσώμα, και με το χειρισμό αυτό που βλέπετε να γυρίσω καθέτος το ξενοσώμα, να το φέρω μέσα από την τρύπα του πιστίου περιφακίου στο πρόστιο ημόρυ ματιού και να το ακουμπήσω στην είδα, οπότε κοίτεται εκεί, και κατόπιν να βάλω βισκοελαστικό στον πρόστιο θάλαμο, έτσι ώστε να αποφύγω να πέσει πάλι πίσω, και με άλλο forceps μέσα από την κερατική τομή της φακοθρεψίας να αφαιρεθεί. Εδώ πέρα προσπαθώ λαθασμένα να το αφαιρέσω οριζόντια, δεν πρόκειται να αφαιρεθεί, οπότε λοιπόν και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί κατά μήκος. Οπότε λοιπόν αλλάζω τη φορά του ξένου σώματος και το αφαιρώ κατά μήκος από την κερατική τομή. Τώρα εδώ ο ενδυασμός υπάρχει, αφαιρέθηκε, θα ελεγχθεί το πίστιο επιμόριο, δεν υπάρχει ρογμή ή ιατρογενές ρογμή, όλα είναι καλά, δεν υπάρχει λόγος να βάλω υλικό επιμαντισμού. Το ερωτηματικό είναι, χρειάζεται να βάλω φακό. Αποφασίζω τελικά να βάλω και ένα ενδοφακό στο σούλκους, οπότε μένει ένας 3-piece ενδοφακός στο σούλκους, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Όλα δεν είναι καλώς, ο ασθενής δεν βλέπει ικανοποιητικά, διότι όπως είπαμε υπάρχουν τα ράματα στο γερατοειδή, όμως εξελίσσονται καλά και θα δούμε πώς θα πάει όταν θα αφαιρεθούν. Κύριε Τζιμπάρη, το σχολείο σας ή κάτι άλλο? Ξανά εδώ, Μανώλη, νομίζω ότι δείχνεις με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το απρόβλεπτο του χειρουργείου του τραύματος. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι ποτέ γνωστό τι θα προκύψει. Καλείται ο χειρουργός να αυτοσχεδιάσει. Έχει μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας η διαδικασία του χειρουργείου. Κάποιες φορές, σε αντίθεση με μια τυπική, ας πούμε, επέμβαση καταράκτη, που τα βήματα είναι συγκεκριμένα, συνήθως εκείνο που θέλεις είναι να εξελιχθεί το χειρουργείο χωρίς να παρεκκλίνεις από τα βήματα που ήδη έχεις προγραμματίσει. Αυτό κάθε άλλο παρά έχει σχέση με τη χειρουργική που τώρα έδειξες, που τα βήματα σχεδιάζονται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, καθώς εξελίσσεται μπροστά στο περιστατικό, γιατί ουσιαστικά εξελίσσεται την ώρα που χειρουργείς το περιστατικό, καθώς βλέπεις βήμα-βήμα και ιστό προς ιστό τις επιπτώσεις του τραυματισμού. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και δείχνει
πραγματικά το βαθμό της δεξιότητας που απαιτείται από το χειρουργό που θα εμπλακεί σε τέτοιου είδους χειρουργική, ούτως ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικός. Η αβεβαιότητα υπάρχει πάντα. Τα βήματα που έχουν το αποτέλεσμα που θέλεις δεν είναι πάντα όπως τα περιμένεις. Έτσι. Κάποιες φορές το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλεις, κάποιες φορές όχι. Εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία σε αυτή τη χειρουργική είναι να είναι προετοιμασμένος ο χειρουργός να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες δυσκολίες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό δίδαγμα αυτής της χειρουργικής και αυτό που έδειξες πολύ ωραία να εξελίσσεται στο δικό σου περιστατικό. Και πάμε για ένα τελευταίο, τρίτο περιστατικό, το οποίο αλλάζουμε σενάριο πλέον. Θα ασχοληθούμε με τα αμβλή τραύμα, χωρίς να υπάρξει ρήξη ή ανδροβόλιο αλότριο. Πρόκειται για ένα 40 ετών άνδρα, ο οποίος είχε ένα τραύμα πλήξεως με ελαττήριο στο αριστερό μάτι κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ήταν όμως τόσο δυνατή η πλήξη με το ελαττήριο, που ο ασθενής μου έδειξε βίντεο καταγραφικό όταν συνέβη και έπεσε ανέστητος για μερικά δευτερόλεπτα όταν το χτύπησε το ελαττήριο. Ο βολβός ήταν ακέραιος στην αξονική, η οπτική οξύτητα ήταν αντίληψη φωτός. Στην εξέταση λοιπόν, αντίληψη φωτός, οπτική οξύτητα, εμόφθαλμος, ενδοφθάλμια πίεση 18. Τώρα, το φακοδόνηση δεν μπορούσαμε να είμαστε αρχικά σίγουροι, διότι υπήρχε ο εμόφθαλμος, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Φακοδόνηση λοιπόν κρυσταλλοειδούς φακού και πρόπτωση αλλοειδούς στον πρόσφυγο θάλαμο και πυκνή ενδοαλλοειδική αιμορραγία. Αυτό εδώ είναι μία με μία μισή εβδομάδα μετά την νοσηλεία του ασθενής για τον εμόφθαλμο, γιατί νοσηλεύτηκε ο ασθενής, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει η φακοδόνηση και υπάρχει η ρήξη της ζηνίου. Εδώ υπάρχει απόσπαση όπως βλέπουμε. Και στον υπέρηχο, ενώ ήμασταν έτοιμοι να εξέλθει ο ασθενής για παρακολούθηση και ενώ είχαν γίνει συστηματικά υπέρηχοι κάθε 3-4 μέρες, την ημέρα πριν γίνει το εξιτήριο εμφανίζεται ο υπέρηχος με αυτήν εδώ την υπερεχογεννητική γραμμή και υψηλά επάρματα, τα οποία εκεί αποφασίζω ότι έχω δυστυχώς υποψία αποκόλλησης ή διάλυσης και τελικά ο ασθενής προχωράει την επόμενη μέρα σε χειρουργική παρέμβαση. Τώρα δεν έχω άλλη δυνατότητα και αποφασίζω να αφαιρέσω τον κρυσταλλοειδή φακό με πάρες πλάντα ή αλληλεκτομή. Δεν προσπάθησα να το κάνω με φακοδιψία λόγω του ότι υπήρχε αρκετή φακοδόνηση. Όπως βλέπουμε, ο φακός αφαιρείται και υπάρχει πυκνή ενδοειαλλοειδική αιμορραγία, η οποία αφαιρείται 360 μοίρες και με σχηλυκή πίεση γίνεται τρίμιγκ του περιφερειακού αιαλλοειδούς. Για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει περαιτέρω, θα δείτε λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο υπέρηχος, εδώ βλέπουμε την περιφερειακή αιαλλοειδεκτομή και ξύρισμα. Θα δείτε λοιπόν πρώτον ότι υπάρχει όντως διάλυση λόγω του χτυπήματος. Αυτό είναι RP εδώ. Εδώ είναι ο αποκολλημένος αφιλιστολογητής της διάλυσης, καθώς επίσης υπάρχει και ρήξη χωριοειδούς, η οποία όμως είναι εκτός οχράς, είναι πάρα οχρικά, άνω κροταφικά, διότι αυτό είναι ανώτερη είναι η διάλυση. Οπότε αποφασίζω να κάνω καλή αλληλεκτομή στο anterior μέρος, στο πρόσθετο μέρος της διάλυσης. Γίνεται μαρκάρισμα του χείλου της διάλυσης με ενδοδιαθερμία. Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ PFO, perfluor of carbon, οπότε γίνεται ανταλλαγή υγρού αέρα και επιπέδωση της διάλυσης. Γίνεται ενδο λέιζερ στα χείλη
360 μοίρες γύρω από την διάλυση, καθώς επίσης θα δείτε λίγο κάνω και κρυοπηξία στα χώρους της διάλυσης για περισσότερη στήριξη. Δεν αποφάσισα, δεν έβαλα μπάκλ εγώ εδώ, τώρα αυτό είναι θέμα προς συζήτηση. Και επίσης δεν έβαλα σιλικόνη, έκανα ανταλλαγή αέρα αερίου πάλι 14% C3F8, ο ασθενής φυσικά έμεινε άφακος και το περιστατικό τελείωσε εδώ. Τώρα βρισκόμαστε περίπου τρεις μήνες με διαχειριτικά, 3,5 μήνες, ο ασθενής είναι κολλημένος, απλά λόγω του τραύματος έχει ανεβάσει πλέον πίεση γύρω στο 37 με 40, το οποίο με πλήρη φαρμακευτική αγωγή Diamox και δύο, ένα μεικτό και ένα και μπριμονιδίνη βρίσκεται γύρω στο 20-22 και έχει παρεμπευθεί σε γλαυκοματολόγο για περαιτέρω αντιμετώπιση της ενδοφθαλμίας πίεσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Πάλι ένα δύσκολο και σύνθετο περιστατικό και από αυτά τέλος πάντων που έχουν και προβληματική πρόγνωση με τον χωριοειδή σε τέτοιο βαθμό επιβαρημένο και με όλη την εικόνα, το γλάφμα τώρα κτλ. Εντάξει, τραύμα. Αυτό είναι, αν θέλετε, το βασικό πρόβλημα με την τραυματιολογία. Η πρόγνωση δεν είναι προβλέψιμη. Τα περιστατικά που περιπλέκονται και επιπλέκονται με διάφορους τρόπους, ακόμα και όταν η χειρουργική μας είναι τέλεια, είναι πολλά και έτσι μπορεί να έχεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο χειρουργείο σου, αλλά μετά από κάποιο διάστημα τα πράγματα να αλλάξουν, είτε γιατί υποτροπιάζει μια αποκόλληση, γιατί κάνει PVR, γιατί ανεβαίνει πίεση, γιατί έχουμε απορρίθμιση του ενδοθυλίου και έχουμε προβλήματα στο κερατοειδή, σύνδετα περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα αυτά τα περιστατικά είναι αυτά που αποτελούν το μεγαλύτερο challenge στη χειρουργική μου, όποτε τυχαίνει να τα αντιμετωπίσω, και που τέλος πάντων όταν τελειώνουν καλά με κάνουν να χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν έχουμε ερωτήσεις από το κοινό μας. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ερωτήσεις. Ήθελα να μια ερώτηση και με ένα-δύο σχόλια να κάνω για τα μεταλλικά ξανασώματα. Καταρχάς ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε σε εμάς εδώ το τελευταίο διάστημα είναι της μόδας τραύματα με μεταλλικά αλότρια που προέρχονται από βούρτσες, μεταλλικές βούρτσες. Υπάρχουν ειδικές βούρτσες που χρησιμοποιούν για να τρίβουν τις επιφάνειες, τα μπετά κτλ. Αυτές λοιπόν είναι μεταλλικές βούρτσες και έχουν πολλά πολλά μικρά καρφάκια, αγκαθάκια. Και έχουμε τον τελευταίο χρόνο 2 ή 3 τέτοια τραύματα. Εκτοξεύεται ένα τέτοιο, είναι σαν καρφί το οποίο μπαίνει και κάνει ένα σοβαρό τραυματισμό που αφορά, δεν ξέρω αν έχετε τέτοια εμπειρία, εμείς έχουμε 2-3. Κάποια στιγμή πρέπει να τα δείξουμε. Πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, συμβάν, το οποίο εκτός των άλλων και πέραν από την χειρουργική του τραύματος, νομίζω ότι βάζει πολύ ψηλά το θέμα της προστασίας στον εργασιακό χώρο. Πολλά από αυτά τα τραύματα που διαχειριζόμαστε, ιδιαίτερα με εκτοξευόμενα μεταλλικά σώματα, είναι τραύματα που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί εάν οι άνθρωποι την ώρα της δουλειάς χρησιμοποιούσαν προστατευτικά αυτά τα πολυκαρβωνικά γυαλιά. Και είναι ένα θέμα από αυτά τα οποία δεν τα πολύ συζητάμε, θα μπορούσε όμως να είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο σημαντικό με τη χειρουργική μας, δηλαδή η πρόληψη έχει ένα σοβαρό ρόλο στο τομέα της τραυματιολογίας. Τι γνώμη έχετε? Εγώ έχω εμπειρία από ένα τέτοιο τραύμα που όντως αφαίρεσα 17 ρυθμίσματα σιδήρου με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, λαβίδας που στην άκρη έχει μαγνητάκι, το οποίο
Το έβαλα μέσα από την τομή του κερατοειδούς, γιατί έκανα και τραυματικό καταράκτη, οπότε δεν χρειάστηκε να κάνω διάνυξη σκληρού. Το δύσκολο είναι να δεις όλα αυτά τα ρυθμίσματα, γιατί σε περίπτωση που αφήσεις μερικά από αυτά, κάποια από αυτά εγκλωβιστούν στην πλειονοτική περιφέρεια, τότε με τα εγχειρητικά μπορείς να έχεις κάποια οξέωση. Αυτά τα πράγματα συνήθως συμβαίνουν σε τακτικά ατυχήματα και τα άτομα που δουλεύουν σε αυτά είναι κυρίως αλλοδαποί. Ο διακριστικό πληθυντικό ήταν αλλοδαπό. Μη ασφαλισμένα άτομα, τα οποία δεν είναι καν ασφαλισμένα, πόσο μάλλον να έχουν προστασία με ένα προστατευτικό γυαλί. Οπότε θα έχουν πολλά από εδώ και πέρα τέτοιου είδους πράγματα. Όντως. Και μια από μια τελευταία ερώτηση, θα μπορούσαμε να κλείσουμε αν δεν υπάρχει κάτι άλλο μετά. Τι θα κάνατε σε ένα μεταλλικό σώμα ενσφηνωμένο στο σκληρό, φανταστείτε ένα τραύμα με εκτοξευμένο μεταλλικό σώμα, έχει περάσει, έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, έχει αποκόλληση, έχει ουρηθεί ο ασθενής σας και καταλήγετε στο τέλος και έχετε ένα μεταλλικό σώμα ενσφηνωμένο στο τείχωμα του σκληρού, σε ένα μάτι το οποίο έχει αποκατασταθεί κατά τα άλλα και το οποίο δεν έχετε, ο έλεγχος σας από μέσα δεν δείχνει ξένο σώμα, δηλαδή δεν μοιάζει αυτό το σώμα να φτάνει ή τέλος πάντων εμφανώς να διαπερνάει το τείχωμα. Είναι λοιπόν στο σκληρό και κάτω από την επιφυκότητα. Το αφαιρείτε ή πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να το αφήσετε? Νιώθετε ότι ένα τέτοιο περιστατικό κινδυνεύει από συνήρωση? Μανώλη, Ευαγγελία, όποιος είναι έτοιμος να απαντήσει. Αν είναι μέσα στο σκληρό και δεν είναι πια νεκροειδή ή αμφιπληστροειδή, μπορείς να το περιμένεις, να το παρακολουθείς με ένα ηλεκτροαμφιπληστροειογράφημα. Αλλιώς, αν το χρειάζεται, υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχει τρύπα από κάτω και πρέπει να κάνεις συγγραφή και να μπλέξεις χειρότερες ιστορίες. Συμφωνώ. Θα σας συμφωνήσω και εγώ ότι δεν θα το αφαιρέσω. Συγγνώμη, πότε θα το παρουσιάσετε το περιστατικό? Το συνέδριο στην Αθήνα. Το GVRS, αν γίνει όποτε γίνει. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε το παρακολουθήσατε το περιστατικό? Το παρακολουθώ ακόμη στην παραγωγικότητα. Τέλος πάντων, ναι, ηλεκτροφυσιολογία και παρακολούθηση και με μεγάλη επιφύλαξη, γιατί φοβάμαι και εγώ ότι αφαιρώντας το είναι σφηνωμένο για τα καλά στο σκληρό, θα τρυπήσει. Θα ανοίξει ο σκληρός και θα πρέπει μετά εκεί πέρα να το. Και πρέπει να ζυγίσεις σε τι. Δεν είναι απαραίτητα φοβερό το να ανοίξει ο σκληρός. Μπορεί να το αποκαταστήσεις, μάλιστα είναι σε περιοχή που έχει ήδη κρυοφυξία. Αλλά πρέπει να το ζυγίσεις αν ένα περιστατικό που είναι καλά, ας πούμε, και μάλιστα αφορά ένα άτομο, ξέρω, 18 χρονών, θέλεις να το πειράξεις για να το κάνεις καλύτερα, ή αν θα το αφήσεις και τι ρίσκο παίρνεις με τη μία ή με την άλλη προσέγγιση. Λοιπόν, από ό,τι μου λες στο control δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, που σημαίνει ότι εσύ ως φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία στο webinar, να ευχαριστήσουμε και τους συμμετέχοντες. Από ό,τι βλέπω είχαμε αρκετό κόσμο να παρακολουθεί, 170 συμμετοχές online. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν μαζί μας και σας χαιρετούμε. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ.